Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη εξαιτίας των ελάχιστων βροχοπτώσεων που έχουν σημειωθεί στο νησί. Φέτος είναι μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά από πέρσι. Πέρσι το υδρολογικό έτος είχε χαρακτηριστεί ως ξηρό εξαιτίας των χαμηλών βροχοπτώσεων που είχαν σημειωθεί συνολικά. Αν κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση για το δίμηνο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, είναι οι βροχοπτώσεις φέτος σχεδόν ανύπαρκτες. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Αγγελική Μαρτίνου, οι βροχές το δίμηνο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ήταν πολύ λιγότερες σε σχέση με πέρυσι στην πόλη του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, με εξαίρεση τα Χανιά που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ στα ανατολικά ο σταθμός είχε δείξει 91 χιλιοστά βροχής, φέτος έχουμε μόλις 6. Το Λασίθι, ειδικά μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, ενώ ήταν 183 τα χιλιοστά πέρσι, φέτος είναι μόλις 5. Μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου έχουμε 20 χιλιοστά φέτος, ενώ πέρσι ήταν 53. Στα Χανιά μόνο υπάρχουν κάποιες περιοχές που τοπικά, δηλαδή, φαίνεται σημειώθηκαν κάποιες βροχοπτώσεις. Μέσα στο κέντρο της πόλης των Χανίων έχουμε 73 χιλιοστά βροχής, ενώ πέρσι ήταν 33. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι και το γεγονός ότι το φράγμα της φανερωμένης στο Ηράκλειο έχει μόλις 2 εκατομμύρια κυβικά νερού από τα 17 που είναι η χωρητικότητά του. Το φράγμα της φανερωμένης στο Ηράκλειο έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια κυβικά, έχει δηλαδή εξαντληθεί η δυνατότητα για χρησιμοποίηση του. Άλλωστε τώρα έχει μπει βέβαια χειμώνας και δεν κλείνει κάθε φορά τη χειμερινή περίοδο για να αναπληρωθεί ο όγκος του νερού και να χρησιμοποιηθεί την επόμενη αρδευτική περίοδο. Την ίδια ώρα σε αρκετές περιοχές του νησιού παρατηρείται μείωση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα. Παρατηρούμε πραγματικά ότι σε σχέση με την αρχή του χρόνου έχουμε μείωση. Είναι βέβαια φυσιολογικό να υπάρχει μείωση. Απλά σε κάποια σημεία είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένο, δηλαδή ειδικά στη λεκάνη της Μεσαράς, στις Μοίρες είμαστε στα μείον 10 μέτρα κατά τόπους και παραπάνω, οπότε χρειάζεται, αυτό σημαίνει μάλλον υπεράντληση, κάποια υπεράντληση η οποία συνέβη εκεί. Και χρειάζεται προσοχή. Τέλος, όπως τονίζει η κυρία Μαρτίνου, όλες οι ΔΕΙΑ θα πρέπει να έχουν εναλλακτικές λύσεις βάσει των διαχειριστικών του σχεδίων και οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού. Πρέπει πάντα οι ΔΕΙΑ, ειδικά οι ΔΕΙΑ, να έχουν ένα πλάνο, ένα στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, λειψιδρίας και ανομβρίας, ξηρασίας δηλαδή. Γιατί αυτό θα είναι ένα φαινόμενο που θα περιοδικά επαναλαμβάνεται, οπότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το νερό είναι ένα αγαθό, ότι δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με τον αντίστοιχο σεβασμό, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας την έλλειψή του.